Καλησπέρα, τσεκ τεκνά ο Κώστας εδώ και καλώ ήρθατε σε ακόμη eBay Unboxing. Ήρθε η ώρα να δούμε μερικά ακόμη πακέτα που ήρθαν, να τα ανοίξουμε μαζί παρέα, να δούμε τι έχει, τι δεν έχει μέσα. Ε... Κλασικά ξέρετε πως πάει, ξεχνάμε τι παραγγέλνουμε και απλά τα βλέπουμε όλα μαζί. Σήμερα βγήκα με έξοδο και βρήκα ένα σωρό πακέτα να περιμένουν, οπότε επειδή θέλω να τα δω, ήρθε η ώρα να το μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε τι είναι ένα-ένα σιγά-σιγά όλα αυτά. Οι γιορτές έχουν περάσει όμως όλα αυτά παραμένουν γιορτές. Λοιπόν, πρώτο πακετάκι είναι αρκετά, αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι ή 7 ή 8. Δεν έκανα να μετρήσω, αλλά είναι αρκετά. Λοιπόν, έχω ένα, βασικά, ένα πράγμα θέλω να έχει έρθει οπωσδήποτε. Ένα MP3 player που παρήγγειλα. Όλα τα άλλα είναι πολύ ωραία, αλλά για ένα είμαι ανυπόμονος, Ελπίζω να είναι μέσα στα πράγματα που έχω παραγγείλει. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο πράγμα. Λοιπόν, wow. <laughs> ναι, λοιπόν, καταλάβατε τι είναι. Είναι ένα αυτοκόλλητο μεταλλικό. Transformers. Και το αστείο είναι ότι το συγκεκριμένο το παρήγγειλα τελευταίο, δηλαδή έχει έρθει 20 μέρε πριν από ότι θα έπρεπε να έρθει κανονικά. Λοιπόν, τεράστιο. Wow. Πολύ μεγάλο. Δείτε το χέρι μου, δείτε και το αυτοκόλλητο. Ε, γενικά είμαι fan των Transformers, τα λατρεύω και δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο μεγάλο πραγματικά. Ελπίζω πρέπει κάπου να βρω να το βάλω τώρα που το σκέφτομαι πλάκα πλάκα. Δεν ξέρω. Ε, αρκετά ωραίο. Έχω φτιάξει ένα. Έχω πάρει αρκετά μέχρι τώρα, λίγο πιο μικρά σε μέγεθο. Το συγκεκριμένο έχει 90 λεπτά από το eBay. Wow, καλό αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε το επόμενο. Λογικά, αν ήρθε μαζί, πρέπει το επόμενο. Γιατί είχα παραγγείλει και ένα Decepticons. Να είναι το Decepticons, γιατί έχουν το ίδιο πακέτο. Οπότε περιμένω ότι λογικά αυτό θα είναι το Decepticons. Μπορώ να πω ότι αν και με φαν των Transformers, των Autobots, ε... το πρόγραμμα ήταν Autobots, ήταν πιο ακριβή. Των Decepticons είναι πιο ωραία τα σηματάκια. Γενικά, ναι, εντάξει. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το Decepticons, αρκετά μεγάλο και αυτό. Το ίδιο δεν τα ανοίγω από το σακουλάκι, το θα τα αφήσω μέσα του ή άλλω. Το μέγεθο είναι τεράστιο. Να δω πού θα τα βάλω όλα αυτά πλάκα-πλάκα. Ε, wow. Αρκετά καλό. Και το αστείο είναι ότι ενώ περιμένω πακέτα έχουν αργήσει 20 μέρε, αυτά ήρθαν 20 μέρε πιο νωρί. Τα έχει αυτά το eBay, να τα ξέρετε όσοι ασχολείστε με, το, με τι αγορέ στο eBay. Και επίση ήρθε και μια κάρτα, Kung Fu. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι. Να ξέρω, Άλλο, not bad. Λοιπόν, Swiss Post. Αυτό απορώ να δω τι είναι γιατί φαίνεται λίγο περίεργο το πακέτο του. Ωoo, ήρθε! Ναι, 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 επιτέλου. Βέβαια θα μου πείτε, καλά, σε σακουλάκι. Ε, έχω δει διάφορα unboxing από το συγκεκριμένο προϊόν. Τώρα βασικά δεν ξέρω αν είναι original ή απομίμηση. Το συγκεκριμένο το, το αγόρασα μάλλον 19 ευρώ. Ε, όλα τα χαρακτηριστικά κατασκευή του συγκεκριμένου ε, ας πω το εξή: Είναι 4 GB ε, η χωρητικότητά του, η εσωτερική. Παίρνει καρτούλα SD μέχρι 32 GB. Και το αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν η αυτονομία του. Η μπαταρία του κρατάει γύρω στι 100 ώρε. Ήταν το μοναδικό πράγμα από όλα αυτά το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση. Έχω δει πολλά, είπε, έχω δει πολλά unboxing του συγκεκριμένου προϊόντο. Στη Ρωσία συγκεκριμένα, το συγκεκριμένα, συγκεκριμένα, 100 ναι, φορέ το είπα. Ε, έχει, αγοράζεται πάρα πολύ από Ρώσου. Να σα πω την αλήθεια. Του Ρώσου τα ηλεκτρονικά του εμπιστεύομαι, ειδικά στα αντεκτικά ηλεκτρονικά. Ε, τώρα, αυτό εδώ, το έχω δει αλήθεια να λέγεται μέσα σε κουτί όταν γίνεται unboxing, δηλαδή όλοι έχουν ένα κουτί, πρώτη φορά το βλέπω σε σακούλα, ελπίζω μόνο να μην είναι μουφάσα, αν και θα το δούμε μαζί και έρχεται μαζί με ένα καλώδιο και φορ... φόρτωσης και φόρτωσης για να φορτίζει και να φορτώνουμε... Αρχεία τραγούδια από τον υπολογιστή στο PC. Το συγκεκριμένο θα το φορτίζω μάλλον με κανονικό φορτιστή. Με ακουστικά, ένα ζευγάρι ακουστικά πάνω που είχα ξεμείνει ακουσ... από ακουστικά. Τέλο πάντων, από τη στιγμή που το κρατάω δεν έχω ακουστικά. Χρειάζονται και πάνω που έψαχνα ακουστικά. Πάμε στο αυτό καθεαυτό. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το Ruizu Το συγκεκριμένο έχει μάτι υφή. Να το δείξω όσο πιο καλά γίνεται. Βασικά έχω θα το έχετε δει και σε άλλα unboxing, μια λευκή επιφάνεια για να το φέρνω όσο πιο κοντά στην κάμερα για να βοηθήσω την εστίαση. Γιατί η κάμερα μου έχει μερικά θέματα με την εστίαση. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το MP3, MP4 βασικά, γιατί παίζει για αρχαία PDF από όσο ξέρω. Λοιπόν, τι έχει, όπως βλέπετε πάνω κάτω μία ροδέλα με τα βασικά. Εστίασε παιδί μου, η κάμερα μου ώρες ώρες θα έχει τα θέματα για τις εστίασεις συστήσεις, λοιπόν από το πλάι έχουμε on off από κάτω έχουμε το micro USB και τα ακουστικά, λίγο άβολα τα ακουστικά του είναι από κάτω επάνω επειδή είναι sports eh, mp3 έχουμε για να το κρεμάμε από το λαιμό, από λουράκι προφανώς από το πλάι μπαίνει η SD, αρκετά απλό να δω αν έχει μπαταρία καθόλου μέσα έχει μπαταρία όπως βλέπετε, θα φέρω όσο πιο κοντά γίνεται λοιπόν αυτό εδώ είναι κινέζικα κλασικά έχει άκλικο μενού λοιπόν για πάμε μία με τα πλαϊνά music, picture, video έχει και βίντεο mp4 ωραία κλασικά ωραίο 100 μπαταρία. Ελπίζω να βγω κερδισμένο από αυτό. Εντάξει, δεν είναι τόσο ιδιαίτερα ακριβό. Έχει, σα είπα, 19-20 ευρώ. Έχει και manual μαζί. Το μόνο που μου έκανε τρομερή εντύπωση, όπω είδατε, είναι ότι δεν είχε κουτί. Το συγκεκριμένο έχω ακούσει τι καλύτερε αξιολογήσει για αυτό εδώ το πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά είναι ένα από τα καλύτερα φθηνά MP3, MP4 που κυκλοφορούν στην αγορά. Καλώς ή κακώς είναι άγνωστο στην ελληνική αγορά και εγώ τυχαία έπεσα πάνω του, το εντόπισα και έψαξα, έτυχα να το δώσω στο eBay ψάχνοντα. Είδα κριτικές, είδα reviews, εντυπωσιάστηκα, 100 ώρες αυτονομία παρά είναι πολλές για το συγκεκριμένο. Main in China, 800mAh είναι η μπαταρία του, 5V από πίσω από ό,τι βλέπω. Και, α, ένα που δεν ε, σα είπα, έχει και Bluetooth. Ναι, έχει Bluetooth για να το συνδέουμε με τα ακουστικά. Τι λέτε γι' αυτό, Καλή αγορά ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι είναι υπερβολικά καλή αγορά η συγκεκριμένη. Λοιπόν, και το περίμενα πώ και πώ πραγματικά. Και, και σα το είπα και όλα στην αρχή. wow Εντάξει, τι άλλο να ζητά τώρα. Ό,τι και να έχει από εδώ και πέρα, είμαστε κερδισμένοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Επόμενο πακέτο στη σειρά μα. Πλάκα, πλάκα, αν και λατρεύω τα μαχαίρια για τα unboxing, μπορώ να πω ότι το ψαλίδι με βολεύει πάρα πολύ για τα συγκεκριμένα. Ω, ναι. Λοιπόν, όπω ξέρετε, ήδη έχω πάρει tablet το οποίο έχει δύο λειτουργικά Android και Windows 10. Και έψαχνα να βρω. Τώρα αυτό που προφανώ ήταν δεμένο επάνω. Έψαχνα να βρω ένα γκαζετάκι για να μπορώ να συνδέω επάνω του πολλά OTG, πολλά USB, γιατί το συγκεκριμένο είναι εργαλείο. Συνδέω πληκτρολόγιο, συνδέω ποντίκι, συνδέω σκληρό και μπορώ και διαβάζω και το χρησιμοποιώ σαν μην υπολογιστή όταν χρειαστεί. Ε, οπότε έχετε δει και την θήκη στο προηγούμενο eBay unboxing που άνοιξα για το συγκεκριμένο tablet και έχουμε εδώ ένα τριπλό OTG το οποίο έχει δύο USB θύρες, τις βλέπουμε δύο USB θύρες και έχει και μια mini USB η οποία είναι πάρα πολύ βολική για αν θέλουμε να συνδέσουμε φορτιστή την ώρα που το χρησιμοποιούμε. Ελπίζω να σηκώνει το καλώδιο και φορτιστή επάνω ενώ έχω πληκτρολόγιο ποντίκι ή σκληρό ή φλασάκι. Το θεωρώ εργαλείο. Αν δουλέψει και είναι όπως το έχω δει, πραγματικά είναι ένα εργαλείο. Το συνιστώ, τι έχουμε πει, ξέρετε ότι όσοι έχετε δει, τα έχετε δει όλοι τα eBay unboxing και τα παίρνετε με τη σειρά από ό,τι μου έχετε πει. Τι έχετε καταλάβει από μένα τόσο καιρό, ότι οι κονβέρτορε σώζουν ζωέ. Να, ένα κονβέρτορα, ο οποίο πραγματικά αν έχει tablet, σώζει ζωέ και χρόνο και ταλαιπωρία. Και πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι αυτό εδώ. Σήμερα πλάκα πλάκα είναι πολύ ωραία μέρα. Πάει από το καλό στο καλύτερο, μπορώ να πω. Ε... Γι' αυτό κάνω τα eBay unboxing, γι' αυτό σας τα δείχνω και μοιράζομαι τη χαρά μου μαζί σας γιατί πραγματικά με κάνουν να χαμογελάω και είναι, είναι, όμορφο το συνέστημα και νομίζω ότι και εσείς το αγαπάτε αυτό το συνέστημα γι' αυτό και μου ζητάτε συνέχεια eBay, eBay unboxing και αν πάμε καλά και πάνε καλά τα πράγματα θα συνεχίσουμε τα eBay unboxing δυναμικά Λοιπόν, εγώ αυτά τα συναισθήματα μοιράζομαι μαζί σας, πάμε να δούμε τώρα τι είναι αυτό εδώ μέσα Είχε και τίποτα Αχα, ναι, τώρα εδώ θα δείτε το πιο μικροσκοπικό πραγματάκι στον κόσμο που έχετε δει προφανώ μέχρι τώρα. Άλλο ένα κονβέρτορα, αλλά τι κονβέρτορα είναι αυτό, Λοιπόν, από τότε που πήρα το tablet, έχω φάει τον κόσμο να ψάξω να βρω χρήσιμα πράγματα για αυτό το έρμο tablet. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα κονβέρτορα, ο οποίο, τώρα πώ να σου το δείξω για να φανεί κιόλα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ ο μικρό κονβέρτορα. Λοιπόν, zoom! Κάντε zoom. Λοιπόν. Αυτό εδώ ο μικρός κονβέρτρο. Τι κάνει αυτό εδώ. Αυτό εδώ όπω βλέπετε είναι 4 πινάκια σε mini USB. Λοιπόν, αν δεν τον χάσω, αυτό το οποίο καταφέρνει να κάνει υπέροχα είναι αφού πάρει ένα USB στικάκι. Όπως είδατε Άλλο ένα καλό του eBay είναι ότι μπορεί να βρει όμορφε θήκε για να βάλει τα φλασάκια σου μέσα. Λοιπόν, αφού πάρει ένα USB sticky, λοιπόν, είσαι εδώ. Το τακτοποιείς ακριβώ από κάτω, στο φλασάκι σου. Μπαίνει μέσα. Με ελπίζω να μην το χαλάσω. Να μπει ακριβώ. Θέλει λίγο προσπάθεια. Και είναι πολύ εύκολο να το χαλάσει βέβαια. Αλλά λοιπόν, το τακτοποιεί και αυτή τη στιγμή το, το μετατρέπει στο φλασάκι σου σε OTG. Βέβαια θέλει κόπο για να το βγάλει και μια πένσα τώρα που το σκέφτομαι. είναι δύσκολο, θέλει προσοχή, είναι πολύ μικροσκοπικό αλλά μπορείς έτσι να μετατρέψεις ένα φλασάκι σου σε OTG και να το χρησιμοποιήσεις για να το βάζεις στο tablet σου ή στο κινητό σου ή οτιδήποτε άλλο υποστηρίζει OTG. Ναι, κονβέρδρο, άλλο ένα. Πραγματικά είναι χρήσιμο. Έχω παραγγείλει κανένα 2-3 ακόμα, αν δεν κάνω λάθο. Κάποια στιγμή θα έρθουν και αυτοί. Πού θα πάει και επόμενο πακέτο. Επόμενο πακέτο να δούμε τι έχει μέσα. Ε, Μεσολάβει καιρό, πολύ καιρό. Όλα τα πακέτα έρχονται ένα μήνα μετά από ότι έχουν παραγγελθεί. Μπορεί και παραπάνω, ανάλογα αν έχουμε καθυστερήσει. Οπότε ξέρετε, το έχουμε πει, το έχουμε ξανά τα έχουμε ξαναματαπεί. Μαζί τα βλέπουμε πρώτη φορά, κι εγώ κι εσεί. Λοιπόν και. Αυτό εδώ λοιπόν είναι ένα power bank. Το οποίο power bank θα μα πει: Έχει ένα power bank τρελό, 20.000 μιλιαμπερόρια. Γιατί αυτό. Λοιπόν, αυτό γίνεται μόνο και μόνο γιατί είμαι περίεργο. Και βλέποντα το στο eBay το συγκεκριμένο, έκανε μόνο. Πόσο είχε, 60-70-80 λεπτά, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, το έχετε δει και στο Insomnia αυτό, το έχετε δει και αλλού. Ε, Βάζει μπαταρία μέσα και μπορεί να φορτίσει το κινητό σου, το tablet σου. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερα τρομερό. Απλά αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι αν πάρει μια παναφορτιζόμενη, παναφορτιζόμενη, μπαταρία από Powerbank, χαλασμένο. Μπορεί να την αξιοποιήσει, να τη βάλει εδώ μέσα, έτσι ώστε να έχει ένα powerbank περίπου στα 3.300 mAh. Περίπου. Οπότε βοηθάει, είναι πολύ μικρό. Μπαίνει και μπρελόκ στα κλειδιά και το κουβαλά. Ένα άλλο που έχω δει και ισχύει είναι ότι μπορεί να πάρει μια μπαταρία απλή volt να τη βάλει εδώ μέσα και με αυτή να φορτίσει το κινητό σου. Τώρα θα μου πει, εντάξει, θα από, από ρεύμα και θα έχει μαζί σου μπαταρίε. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Ε, έχω δει πολλού σου που πάνε κάμπινγκ, ξεμένουν από ενέργεια στο κινητό, αλλά έχουν μπαταρία στο φακό. Οπότε μπορεί να χρησιμοποιήσει την μπαταρία του φακού σου για να φροντίσει το κινητό σου για μια κλίση ανάγκη. Τα συγκεκριμένα είναι πιο πολύ για παιχνίδι για μένα. Έχει και USB επάνω, έχει και mini USB. Ψευτοπλαστικά, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, μην τρελαίνεστε. Αλλά πιο πολύ το πήρα για να παίξω και να δω τι γίνεται. Πολλά πράγματα είναι ψιλαχαζομαρούλε, όμω έχει την πλάκα του να ασχολείσαι και να δει παραπάνω. Αυτά που εδώ στην Ελλάδα, καλώ ή κακό, θα τα βρει με περίπου 6, 7, 8 ευρώ. Νομίζω το πολύ στο συγκεκριμένο, εγώ το πήρα 60 λεπτά. Καταλαβαίνετε γιατί επίπεδα, γιατί διαφορέ μιλάμε στην τιμή έτσι. Εμεί πληρώνουμε πάνω καπέλα τρελά στις τιμές ενώ όλα αυτά αγοράζονται και αν το πάρει και μια εταιρεία τα αγοράζει σε τιμή ξεφτήλα, όχι 60 λεπτά, το παίρνει 40 λεπτά, 30 λεπτά και βγάζει 6, 7, 8 ευρώ κέρδο. Αυτό είναι που δεν μου αρέσει με την ελληνική νοοτροπία στις αγορές και αυτό προσπαθώ να καταπολεμήσω με τα eBay and μου, δηλαδή προσπαθώ να ξεφύγω από αυτήν την νοοτροπία και να πάρω πράγματα στην πραγματική του τιμή και στην πραγματική του αξία. Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο eBay unboxing. Αυτό είναι του άδερφού μου. Το έχετε δει πολύ. Όσοι ψάχνετε, θα σου το βγάλει πολλέ φορέ προτινόμενο στο eBay. Και εγώ ήμουν περίεργο να δω τι είναι μέχρι που ο μου το αγόρασε. Και γενικά έχουμε μια, ένα θέμα σαν ω οικογένεια με τα μαχαίρια που ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, αυτό είναι μια πιστοτική κάρτα. Η οποία είναι μια πλαστική κάρτα. Η οποία είναι μαχαίρι, είναι knife. Ωραία, έχει ένα μαχαίρι επάνω. Τώρα εδώ βέβαια, άμα δεν σφαχτώ, το γυρνάς αυτό εδώ πέρα να ξεκουμπώσει η λεπίδα. Λοιπόν, αυτό μπαίνει στο πορτοφόλι σου και μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως μαχαίρι εκτακτή ανάγκη. Αν θε να κόψει κάτι, βέβαια, φυσικά δεν θα πας για κάμια να κόψει τίποτα τρελό. Αλλά, λοιπόν, το συγκεκριμένο διπλώνει. Λοιπόν, κουμπώνει και έχει ένα μικρό όμορφο μαχαίρι ελαφριά χρήση. Η λεπίδα είναι μεταλλική. Λαμαρίνα απλή δεν είναι κάτι του ιδιαίτερο, δεν έχει τρελή αντοχή. Αλλά αν θέλει να κόψει κάτι μικρό, κάτι ασήμαντο σε περίπτωση ανάγκη, έχει ένα μαχαίρι στο πορτοφόλι σου. Το βάζει, το διπλώνεις και το ξαναπερνά στο πορτοφόλι σου. Μια απλή κάρτα, μπορεί κάποιο να μην καταλάβει τι είναι. Ε... Να πω ότι αυτό εδώ είναι, ελπίζω να σας αρέσει, χρήσιμο, γενικά έχω ένα θέμα και εγώ με τα μαχαίρια τα αγαπάω, τα λατρεύω. Αφού τελειώσω ξεπερδέψουμε τα eBay unboxing θα μπει στο πρόγραμμα και ένα unboxing με όλα τα μαχαίρια που έχω, ένα unboxing, ένα βίντεο με όλα τα μαχαίρια που έχω για τα unboxing. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά, πιστέψτε μας, είτε εσείς βλέπετε μόνο ένα συνέχεια. Ε, αυτό εδώ είναι, πολύ ωραίο, η τιμή του 1 ευρώ, 1,30 θα σα γελάσω κάπου τόσο παίζει να έχει. Ο αδερφό μου το ξέρει καλύτερα από το πλήρωσε. Πολύ ωραίο, ελαφρύ. Πλαστικό και μεταλλικό μαζί. Και πάμε στο τελευταίο. Το οποίο τελευταίο, αν δεν κάνω λάθο, πρέπει να είναι το αδερφό μου. Λοιπόν, να δούμε τι έχει μέσα. Πολλοί με ρωτάτε για αυτό το μαχαίρι. Αυτό είναι το μαχαίρι που χρησιμοποιώ στα περισσότερα unboxing που κάνω. Ε, Gerber είναι. Το πήρα από το eBay 7-8 ευρώ, αν δεν κάνω λάθο. Απλά τι γίνεται. Το συγκεκριμένο μου ρωτήσατε το link, έψαξα να το βρω στο ιστορικό μου όλα αυτά, αλλά πολλά unboxing τα οποία βλέπετε εσείς τώρα. Είναι μετά, με time, με, συγκεκριμένο χρόνο, δηλαδή μετά από μία, δύο, τρει μέρε, τελειώνουν τα κομμάτια. Και όταν κλείσει ένα, μια αγγελία, μετά δεν μπορεί να βρει τα ίδια κομμάτια. Δηλαδή, αν είναι κάποια λίγα κομμάτια, 10-20 κομμάτια, και τα απολύσει ο, ο πολιτή του, δεν τα ξαναβγάζει και είναι σπάνιο. Α πούμε, αυτό το μαχαίρι δεν μπορούσα να το ξαναβρω για να σα το δείξω. Λοιπόν. Γι' αυτό πολλοί ρωτάτε, βάλε link, βάλε link. Δεν βάζω link γι' αυτό κυρίω το λόγο. Διότι την ώρα που εσεί βλέπετε το βίντεο, έχει περάσει τουλάχιστον 1,5 μήνα που έχει κλείσει κάθε αγγελία και είναι δύσκολο να βρούμε ξανά τα ίδια. Λοιπόν, όσοι ασχολείστε με κινέζικο, ίσω να καταλάβατε τι είναι. Είναι 5 ζευγάρια chopsticks, αν το λέω σωστά. Δεν έχω φάει ποτέ κινέζικο πλάκα-πλάκα. Τώρα που σκέφτομαι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τα οποία τα βρήκε ο αδερφό μου επίση σε τιμή προσφορά. Πολύ φθηνά. Νομίζω. Δεν θυμάμαι βασικά. Θα πω βλακία μου από για την τιμή του. Αυτά εδώ είναι. Λοιπόν. Βέβαια τώρα δεν θέλω να το χαλάσω γιατί μπορεί να με φωνάζει αν τα ανοίξω. Αυτά εδώ είναι τσόψιξ. Πέντε ζευγαράκια. Όμορφα. Καλό υλικό φαίνεται. Ξύλινα. Έχουν την πλάκα του. Λοιπόν. Και το τελευταίο πακέτο ήταν αυτό. Λίγο διαφορετικό αφού είδαμε όλη την τεχνολογία. Βλέπουμε και τα chopsticks. Λοιπόν, αυτό ήταν ακόμη ένα eBay unboxing. Είμαι ο Κώστας, check that now. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Και μην είστε συντονισμένοι, έρχονται πολλά, πολλά, πολλά eBay και όχι μόνο unboxing. Γεια σας παιδιά.